και μαζί μας. Λοιπόν, μετά τις μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ, ναι, ήρθαν στο στούντιο εδώ πολλοί ΠΑΟΞΙΔΕΣ και μου λένε ότι πες τον κύριο Νίκο που τον αγαπάμε πολύ, ότι φέτος το πρωτάθλημα θα το πάρουμε εμείς. Ναι. Και το βράδυ που έκανα εκπομπή, το είπα στον αέρα και λέω, προσέξτε κάτι, λέω, προκαλώ τους Ολυμπιακούς από τη Θεσσαλονίκη ότι φέτος το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Και παίρνω τηλέφωνο σε ένα στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακού που είναι φίλος μου. Δεν λέω όνομα, είναι του Μαρινάκη κολλητός. Και του λέω, θα σας πάρουμε το πρωτάθλημα, λένε οι δικοί μου εδώ. Και μου λέει ο Αλαζόνας, όταν λέει χειροκροτήσει ο Ιησούς Χριστός στη Βραζιλία και το άγαλμα, τότε μόνο λέει θα πάρετε πρωτάθλημα. Λέω, πήραμε, λέω, Βιερίνια, πήραμε δύο χαφ, πήραμε στόπερ και τα λοιπά, θα γίνει μάχη. Και λέει, δεν σας φοβόμαστε και πήραμε κι εμείς καλό σέντερ μπακ. Λέω, θα ρωτήσω τον Αλέφαντο για το σέντερ μπακ, γιατί μου φαίνεται ότι είναι μάπα ο σέντερ μπακ που πήρατε. Πάντως η αλήθεια είναι πως και κάτω στο γραφείο που ήμασταν ήταν έντονα προβληματισμένος και μου έλεγε με το Βιερίνια, φοβάμαι Γιάννη μην χάσουμε το πρωτάθλημα. Ωραίος ο Γιάννης. Λοιπόν.